Βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καταρίνης. Ο λόγος που ήρθαμε εδώ σήμερα είναι γιατί πρόσφατα, την περασμένη Τρίτη συγκεκριμένα, έγινε μία σύσκεψη του ΟΠΑΠ με τους συλλόγους, τους κολυμβητικούς συλλόγους του νομού, της Καταρίνης ουσιαστικά, και πάρθηκε μία απόφαση να παραμείνει κλειστό το κολυμβητήριο τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο, με σκοπό να γίνουν μελέτες για να εξοικονομηθούν χρήματα για τη θέρμανση και για τη συντήρηση γενικότερα του κολυμβητηρίου. Πρέπει να σας πω ότι το κολυμβητήριο είναι κλειστό εδώ και 2 χρόνια. Λειτουργήσε μόνο λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές, γύρω στα τέλη του Ιανουαρίου, από ό,τι μας είπαν εδώ οι υπεύθυνοι, μέχρι τα τέλη του Ιουνίου και μετά σταμάτησε. Δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσουν οι δημοτικές εκλογές και λίγο μετά που τελείωσαν, αφού βγήκε φυσικά το αποτέλεσμα. Ανεπίσημα λειτουργεί, υπολειτουργεί μάλλον, και τα προηγούμενα χρόνια. Ανά 3 μήνες ανοίγει και κλείνει. Εδώ και 7 χρόνια ουσιαστικά υπάρχει αυτή η ιστορία με το κολυμβητήριο. Πρόσφατα όμως ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Παλιότερα, από ό,τι μας λένε, οι 5 σύλλογοι που υπάρχουν στην Καταρίνη φιλοξενούσαν γύρω στα 500 παιδιά, και τώρα πλέον δεν έχει μείνει σχεδόν κανένα παιδί που να ασχολείται. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Φουστάνης, έφορας του Γυμναστικού Συλλόγου ΓΑΣ Σβορώνου, ο οποίος θα μας μιλήσει για το κολυμβητήριο και τα προβλήματά του. Κύριε Φουστάνη. Ναι, καλησπέρα. Θα ήθελα να αναφερθώ σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητήριου. Τα προβλήματα του Δημοτικού Κολυμβητήριου ξεκινήσαν εδώ και μια δεκαετία περίπου, όταν και η λειτουργία του περιοριζόταν μόνο σε ορισμένους μήνες, κατά μέσο όρο 4 με 5 μήνες σε ετήσια βάση. Λοιπόν, όλο αυτό ξεκίνησε από τα οικονομικά προβλήματα που έχει ο Δήμος Καταρίνης, και ειδικά στη χρηματοδότηση του πολιτιστικού οργανισμού για τη θέρμανση των 2 πισινών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Και τι θέλω να πω σχετικά με τη χρηματοδότηση. Παλαιότερα το Δημοτικό Κολυμβητήριο ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πριν από 17-18 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, επί Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού του κυρίου Φούρα, αποφασίστηκε να δοθούν πολλά κολυμβητήρια που ανά την Ελλάδα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι και το κολυμβητήριο της Καταρίνης, το τότε που ανήκει στη Γενική Γραμματεία, δόθηκε και αποδέχτηκε ο Δήμος Καταρίνης να περιέλθει στην περιουσία του. Έκτοτε υπήρχε μια υποχρέωση της Γενικής Γραμματείας προς τους Δήμους να χρηματοδοτούνται όλα αυτά τα αθλητικά κέντρα. Για κάποια χρόνια υπήρξε αρκετή χρηματοδότηση, τα καλά χρόνια, στους Δήμους, οπότε τα κολυμβητήρια λειτουργούσαν κανονικά. Τότε είχαμε περί τα 500 άτομα, όλοι οι 5 κολυμβητικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούμαστε στην Καταρίνη. Έκτοτε, μετά το 2009-2010 που ξεκίνησαν τα πρώτα οικονομικά προβλήματα, άρχισε η Γενική Γραμματεία να στραγγίζει τους Δήμους με την οικονομική ενίσχυση, μέχρι που πριν από 2 ή 3 ή και παραπάνω χρόνια σταμάτησε εντελώς η χρηματοδότηση. Οπότε το κόστος λειτουργίας το ανέλαβε ουσιαστικά, αναλάβουν οι Δήμοι το κόστος λειτουργίας των πισινών. Το πρόβλημα αυτό είναι διαχρονικό. Είμαι 17 χρόνια μέσα σε αυτό το χώρο και τέτοια ξεφτύλα δεν έχω ξαναμεταδεί. Μας κοροϊδεύουν από συσκέψεις επί συσκέψεων. Εγώ σας μεταφέρω την οργή των γονιών που με, τόσο τηλεφωνικά όσο και προσωπικά, που με βρίσκουν στον δρόμο της Καταρίνης, που εκφράζουν την οργή τους. Για να μην σας πω ότι βρίζουνε τους διοικούντες. Ο κόμπος έχει φτάσει στον πάτο της πισίνας. Έχουν πνιγεί τα όνειρα δεκάδων παιδιών, όχι μόνο να μάθουν να κολυμπούν, αλλά και να πρωταγωνιστήσουν, που είχαν όρεξη. Δυστυχώς. Και υπήρχε τέτοιο υλικό στην Καταρίνη. Βεβαίως, υπήρχε. Βγάλαμε μεγάλους αθλητές, όπως είπε και ο έφορος του ΓΑΣ Βορώνου. Βγάλαμε μεγάλους αθλητές από εδώ. Η ξεφτύλα όμως συνεχίζεται. Λειτουργήσε
Για τελευταία φορά για τους κολυμβητικούς συλλόγους στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, λίγο πριν τις εκλογές τις δημοτικές, τις τελευταίες, το 2014. Το 2014 ξεκίνησε. Πότε ακριβώς, Ιούνιο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, πότε. Ξεκίνησε η λειτουργία του αρχές Φεβρουαρίου και τελείωσε με το τέλος της περίοδου, περί τα μέσα Ιουνίου. Η πισίνα όμως άνοιξε 4 μήνες πριν τις εκλογές του 2014, τις δημοτικές εκλογές. 2 μήνες από ό,τι μάθαμε τις εκλογές. Φεβρουάριο άνοιξε. Φεβρουάριο και έκλεισε τον Ιούνιο. Λοιπόν, αυτή ήταν η κοροϊδία, η μεγάλη κοροϊδία. Και τώρα εμείς τι να πούμε στον κόσμο. Τι να τον πούμε. Για τους κολυμβητικούς συλλόγους παραμένει κλειστό. Λειτουργεί όμως η μικρή πισίνα, στην οποία συμμετέχουν δημοτικά σχολεία. Είναι μια δράση του Υπουργείου Παιδείας που συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος που διαθέτουν δημοτικά κολυμβητήρια και είναι δράση εκμάθησης παιδιών δημοτικών σχολείων με την κολύμβηση, με την ασφαλή κολύμβηση. Σε αυτό συμμετέχει ο Δήμος Κατερίνης και έτσι λοιπόν λειτουργεί η μικρή πισίνα, δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί, όχι επαναλαμβάνω για τους κολυμβητικούς συλλόγους, αλλά για αυτή τη δράση των παιδιών, δηλαδή των δημοτικών σχολείων. Οι κολυμβητικοί σύλλογοι είναι ανενεργοί εδώ και πόσα χρόνια είπαμε? Οι κολυμβητικοί σύλλογοι στην ουσία είμαστε ανενεργοί εδώ και 4 περίπου χρόνια. Πρόσφατα είχατε μία σύσκεψη από ό,τι μάθαμε και χωρίς αποτέλεσμα, ή τέλος πάντων υπήρχε κάποια απόφαση, υπήρξε κάτι ουσιαστικό να πούμε στον κόσμο? Ναι, με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΟΠΑΠ, του κ. Παυλίδη, είχαμε τον τελευταίο μήνα περίπου 3 συσκέψεις για τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Δηλαδή, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να λειτουργήσει το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Η πρόταση του Προεδρείου ήταν να συμμετέχουν οι κολυμβητικοί σύλλογοι σε ποσοστό 60% στα έξοδα θέρμανσης των δύο πισινών. Μιλώντας με τους γονείς λοιπόν και με την αγωνία των Κατερινιωτών να ανοίξει η πισίνα, είναι διατεθειμένοι να αυξήσουν και τη συμμετοχή τους προς τον σύλλογο, αρκεί ο σύλλογος να μπορέσει να συνεισφέρει σε ένα μικρό ποσό για την θέρμανση και για το πετρέλαιο κίνησης που χρειάζεται η θέρμανση της μεγάλης πισίνας. Πώς θα συμμετέχουν, έχετε έσοδα εσείς, κόβετε παραστατικά, έχετε έσοδα, έχετε κάποια πηγή εσόδων, τέλος πάντων, για να μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία? Όπως σας είπα και προηγουμένως, επειδή σταμάτησε η λειτουργία, η δραστηριότητα των συλλόγων εδώ και 4 χρόνια, δεν έχουμε όχι απλά έσοδα, δεν έχουμε κανένα απολύτως έσοδο, δεν έχουμε και κανέναν απολύτως αθλητή. Και με ποιο τρόπο σκέφτονται ότι μπορείτε εσείς να συμμετέχετε στα έσοδα? Υποτίθεται ότι όταν θα ανοίξει το κολυμβητήριο, ως διαμαγείες θα χτυπήσουμε στο μαγικό ραβδάκι της πόλης και εδώ πέρα θα μαζευτούν 500 παιδάκια για να έχουμε έσοδα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα περισσότερα παιδιά που ήταν κολυμβητές ή που ασκούνταν στο άθλημα της κολύμβησης έχουν φύγει σε άλλα αθλήματα. Ένα χαρακτηριστικό θα πω ότι η Κατερίνα Νικολαίδου, η οποία είναι η πρωταθλήτρια στην κοπηλασία, ήταν αθλήτρια του συλλόγου μας. Και όταν άρχισαν τα προβλήματα και δεν μπορούσε να κάνει πρωταθλητισμό, διέφυγε σε άλλο άθλημα. Το ίδιο και άλλα παιδιά που είχαμε αθλητές, όλοι οι σύλλογοι, που είχαν παγκόσμιες διακρίσεις. Ας πούμε, ο Νικολαίδης, ο οποίος είναι δεύτερος στην Ανοιχτή Θάλασσα, ο Φουκαίδης μάλλον, που είναι δεύτερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην Ανοιχτή Θάλασσα, ήταν αθλητής του Δία. Και ο Διαμαντίδης. Μάλιστα, άρα αυτό που πρότεινε ουσιαστικά ο πρόεδρος, ο κ. Παυλίδης του ΟΠΑΠ, δεν υφίσταται, δεν μπορεί να γίνει. Αν δεν δοθεί κάποια περίοδος χάριτος, δηλαδή να δραστηριοποιηθούμε και ένα εξάμεινο, να δούμε τι έσοδα έχουμε και από εκεί μετά να κάνουμε ένα υπολογισμό για να δούμε τι μπορούμε να δώσουμε, εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε, γιατί φανταστείτε το ετήσιο κόστος λειτουργίας, γιατί το κάναμε στο περίπου, γιατί ούτε τέτοια στοιχεία υπήρχαν, δηλαδή πόσα λίτρα πετρέλαιο χρειάζονται για τις δύο δεξαμενές. Υπολογίσαμε ότι περίπου με 70.000 λίτρα καλύπτουμε όλη τη σεζόν. 70.000 λίτρα. 70.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης ή θέρμανσης. Ναι. Γιατί εδώ υπάρχει ένα πολύ παράξενο γεγονός. Εδώ έχουμε την ελληνική τρέλα. Ενώ η θέρμανση του υπολείπου χώρου και των υπολείπων γυμναστηρίων γίνεται με πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή οι δύο πισίνες δεν είναι για θέρμανση του χώρου, αλλά για δραστηριότητα σε πισίνες, υποχρεούται μάλλον ο Δήμος να βάλει πετρέλαιο κίνησης. Αυτό είναι επίσημη εντολή του κράτους ή κάποιος το σκέφτηκε και με το αποφάσισε κλπ? Τι ακριβώς, πώς δηλαδή βγήκε αυτή η λογική? Αυτό είναι κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών ή Περιβάλλοντος, δεν ξέρω. Κάποιου σοφού προφανώς, έτσι. Κάποιου σοφού, δεν έχει σχέση βέβαια ο Δήμος.
Απλά ακολουθεί εντολές της κυβέρνησης. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε και αυτό. Λοιπόν, όπως σας είπα προηγουμένως, χρειάζονται 70.000 λίτρα πετρέλαιο. Με τιμή σήμερα κοντά στα 0,70, θέλουμε δηλαδή 50.000 ευρώ το χρόνο. Πισίνα λοιπόν η μεγάλη στις παλιές τιμές για να θερμαθεί σε όλη τη σεζόν ήταν γύρω στις 200.000, με τις νέες τιμές του πετρελαίου κίνηση ευρώ ετησίως. Μόνο η θέρμαση της πισίνας, βγάζουμε απ' έξω και το ξεκαθαρίζω και πάλι, ότι βγάζουμε απ' έξω τα έξοδα τα οποία αυτονόητα καλύπτουμε στους άλλους τους συλλόγους και θα καλύψουμε και σε αυτούς, και ως επιπλέον έξοδο τα χημικά και τα συντηρητικά που, για να καθαρίσουμε τα χλώρια και αυτά που χρειάζονται για τη μικρή την πισίνα, είναι το επιπλέον που δεν το χρησιμοποιεί ούτε ο σύλλογος του μπάσκετ χλώριο, ούτε είναι τα αυτονόητα συν αυτά τα καλύπτει. Και πέρα από αυτό, πάμε ακόμη λίγο παραπάνω. Πάμε ακόμη λίγο παραπάνω. Ναι, είναι 140.000 με τις τωρινές τιμές. Πάμε ακόμη λίγο παραπάνω και λέμε θα πληρώνουμε και τη συντήρηση, αλλά και θα συμμετέχουμε και στο 50-60% του πετρελαίου κίνησης. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω και το εξής. Στην τελευταία σύσκεψη, εμείς κάναμε την εξής πρόταση. Εφόσον θέλει συμμετοχή των κολυμβητικών συλλόγων στα έξοδα του κολυμβητηρίου, εμείς προτείναμε και οι υπόλοιποι σύλλογοι, οι υπόλοιπες ομάδες που δραστηριοποιούνται στα δημοτικά γυμναστήρια, να συμμετέχουν και αυτοί αναλογικά. Αυτό είναι πάγια πολιτική του ΟΠΑΠ, να συμμετέχουν και οι σύλλογοι, ξέρω εγώ, οι ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν, δεν μιλάω μόνο για το κολυμβητήριο, μιλάω γενικά για το γυμναστήριο, όσοι δηλαδή χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις, συμμετέχουν οικονομικά και στα έξοδα της συντήρησης των... Όχι, είναι μια παραποιημένη πολιτική των συλλόγων, γιατί μου ετήθηκε από τη στιγμή που πληρώνουν, είναι από τη στιγμή που πληρώνουν οι άλλοι, που δεν πληρώνουν οι άλλοι σύλλογοι, γιατί να πληρώνουν και οι κολυμβητικοί. Δεν υπήρχε αίτημα από τον Δήμο Κατερίνης και από τον ΟΠΑΠ να πληρώνουν οι κολυμβητικοί σύλλογοι τη θέρμαση για τα ντουζ, το φωτισμό, τη συντήρηση για την πισίνα, που είναι αρκετά λεφτά και αυτά, και την καθαριότητα, αυτά που παρέχει ο Δήμος σε όλους τους συλλόγους. Αυτά είναι αυτονόητα. Και το χώρο. Δεν ζητήθηκε ούτε νίκιο, ούτε τα υπόλοιπα έξοδα που καλύπτει σε όλους τους συλλόγους. Απλά ζητήθηκε μία μικρή συμμετοχή όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης για την θέρμαση της πισίνας. Αφού το κόστος θέρμασης των δύο πισινών είναι τόσο υπερβολικό με το πετρέλαιο κίνησης, ήταν στη σύσκεψη και ένας ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, στον οποίο ατέθηκε να κάνει μελέτη, ούτως ώστε να υπάρξουν εναλλακτικοί τρόποι θέρμασης των δύο πισινών επικουρικά με τους λέβητες που καίνε πετρέλαιο κίνησης. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση από μέρους σας και πώς θα προχωρήσει το πράγμα, τελικά θα ανοίξει κάποια στιγμή? Συμφωνήσαμε λοιπόν με όλους τους συλλόγους να περιμένουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα για να δούμε τις μελέτες και να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα και από το Δήμο χρηματοδότηση αυτών των κατασκευών και των μελετών. Όχι των μελετών, θα την χρηματοδοτήσει τη μελέτη ο ΟΠΑΠ, αλλά από εκεί πέρα όσον αφορά ανακατασκευές και υλοποίηση των μελετών αυτών, θα υπάρχει κάποιο κόστος. Θα έρθει μια ολοκληρωμένη πρόταση και μελέτη όσον αφορά και την κατασκευή και θα τη ζητήσουμε στον Δήμο. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Απαιτήσαμε από το μελετητή όσο γίνεται συντομότερα να μας φέρει τις μελέτες για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε. Συμφωνήσαμε όλοι να παραμείνει κλειστό το κολυμβητήριο, να δώσει τη μελέτη του μελετητής. Άρα για το δρομολογήθηκε αυτό. Έτσι τουλάχιστον άφησε να εννοηθεί. Okay. Και περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο να δούμε τι θα γίνει. Παρά τις προτάσεις που κάναμε κατά καιρούς, δεν δέχτηκε καμία η διοίκηση, η εκάστοτε διοίκηση δεν δεχόταν τις προτάσεις που κάναμε για να λειτουργήσει εύρυθμα το κολυμβητήριο. Να συμβάλλουμε κι εμείς. Δυστυχώς. Ας μιλήσουμε για αυτή τη διοίκηση, την τωρινή διοίκηση. Πού καταλήξατε? Ακόμη δεν καταλήξαμε σε τίποτα. Θα μας ξανακαλέσουν. Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι μας είπε και ο κύριος Φουστάνης, παρατάθηκε το πρόβλημα μέχρι το Σεπτέμβριο, από ό,τι κατάλαβα, μέχρι να γίνει μελέτη του χώρου για το πώς θα θερμανθεί επικουρικά με κάποιους άλλους πιο οικονομικούς τρόπους. Και ως εκεί δεν φτάσατε κάπου? Εγώ θα ήθελα να πω γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο. Μέχρι το Σεπτέμβριο μπορούμε να χτίσουμε καινούργια πισίνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες το πολύ να πάρουν ένα μήνα? Γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο? Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ, εσείς θα σας σύσκεψη. Ωραία. Όταν θα ξαναγίνει η σύσκεψη θα σας ξαναενημερώσουμε ότι θα ξανακάνουμε την επόμενη σύσκεψη και την επόμενη και την επόμενη. Είναι αστείο όμως. Είναι αστείο. Είναι ντροπή να λειτουργούν πισίνες
σε πόλεις που δεν έχουν άμεση πρόσβαση με τη θάλασσα, όπως Ορεστιάδα, όπως Νάουσα, και η Κατερίνη με 5 λεπτά απόσταση η πόλη με τη θάλασσα, να μην λειτουργεί πισίνα εδώ και χρόνια. Τι γίνεται, τι email γενέστε, τι θα κάνετε εσείς σαν σύλλογος? Εμείς έχουμε σηκώσει τα χέρια, είμαστε σε αδράνεια. Έχετε καθόλου παιδιά έτοιμα που θα θέλουν? Βεβαίως είναι έτοιμα τα παιδιά. Σας λέω, η οργή των γονιών έχει ξεχυλήσει στην περιοχή της. Τι αριθμό περίπου φιλοδοξείτε ότι θα φιλοξενήσετε, αν τυχόν ξεκινήσετε λίγο? Σε σύνολο ή ο δικός μας. Τουλάχιστον 150 παιδιά για αρχή. Οι σύλλογοι δήλωσαν ότι έχουν αθλητές που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν εντατικά και με το κόλπο. Δεν δοκίμησε αυτό, δεν ασχολήθηκε κανένας από τους συλλόγους με την εγγραφή νέων παιδιών, μικρών παιδιών στην πισίνα, ώστε να ξεκινήσει να δηλωθεί το ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να δούμε πού ανέρχεται και το αριθμός των αθλητών που έχουν εγγραφεί. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Δίπλα μας έχουμε τον κύριο Σάκη Σιαμάτρα, πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Δίας Κατερίνης, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πρόβλημα του κολυμπητηρίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαι εδώ και 12-13 χρόνια, είμαι πρόεδρος στο σύλλογο που λέγεται Δίας. Να σας πω λίγο για το Δία Κατερίνης. Είναι καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι της κολύμβησης, δηλαδή όλοι οι συλλόγοι που κάνουν τα παιδιά εκμάθηση γίνεται κατ' επιλογή, και κάποιοι αθλητές που θέλουν να κάνουν πρώτο αθλητισμό, να κάνουν διακρίσεις, έρχονται στο Δία. Ασχολούμαι εδώ και 12-13 χρόνια και πέρα από το κομμάτι αυτό είμαι και αντιπρόεδρος Βορείου Ελλάδος πάνω στην κολύμβηση. Θέλω να πιστεύω ότι γνωρίζω πολύ καλά το άθλημα που λέγεται κολύμβηση με τόσα χρόνια εμπειρίας. Και θα πω ότι αυτό που συμβαίνει εδώ σε εμάς στην Πιερία για μένα είναι μια κατάντια. Και πώς το λέω αυτό? Έχουμε εδώ και 2-3 και 4 χρόνια τώρα που είμαστε μια πόλη με πάρα πολλές ακτές θάλασσες και δεν υπάρχει καν η πισίνα. Όταν βλέπω ότι η πισίνα δουλεύει στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, που είναι κάποιες πόλεις που λέει βουνά. Οι αρμόδιοι εδώ πέρα που είναι υπεύθυνοι, και θα πω του Δήμου. Ο Δήμος ουσιαστικά. Ναι. Έχουν εδώ, θα κάνουμε μελέτες, θα ανοίξει, έρχονται προέδροι της ΔΑΚ, του ΟΠΑΠ, έρχονται. Έχουμε χορτάσει μελέτες. Να σας ρωτήσω κάτι. Τελευταία, από ό,τι γνωρίζουμε, την περασμένη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, κάνατε μία ακόμα σύσκεψη με τον ΟΠΑΠ για το θέμα αυτό. Τι ακριβώς έγινε στη σύσκεψη αυτή, πού καταλήξατε, ποια ήταν τα συμπεράσματα, ποιο ήταν το πρόβλημα και πώς τέλος πάντων θα κινηθείτε και εσείς και ο Δήμαρχος από εδώ και στο εξής? Μάλιστα. Έχουμε χορτάσει να κάνουμε συσκέψεις. Αυτή η συσκέψη ήταν η πρώτη, η δεύτερη? Αυτή ήταν σε ένα μήνα μέσα, 1,5 μήνα, τρίτη. Μάλιστα. Τουλάχιστον καταλήξατε κάπου? Ο κύριος Παυλίδης, εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο άνθρωπος κάνει μια προσπάθεια, πάρα πολύ καλή προσπάθεια, θέλει την πισίνα να την και ανοίξει, αλλά πού μείναμε τώρα? Πού είναι το πρόβλημα τότε και δεν ανοίγει η πισίνα? Λόγω ότι δεν έχει ο Δήμος χρήματα για τα πετρέλαια. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο τα πετρέλαια, είναι η συντήρηση, είναι άτομα, θέλει προσωπικό, η χλωρίωση που γίνεται μέσα, τα μηχανήματα θέλουν σέρβις, όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω. Η μόνιμη δικαιολογία, δηλαδή, τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι. Δεν υπάρχουν λεφτά. Κρίση. Ναι, η κρίση. Και εγώ θέλω να πω ότι οι άλλοι νομοί δεν έχουν κρίση. Και επειδή, σαν αντιπρόεδρος, συνέχεια μιλάω με όλη την Ελλάδα, έτσι, και έχουν βγάλει ένα φασούλι εδώ, θα το πω, και ο Δήμος, και λέει ότι κλείσαν τα κολυμπητήρια όλα. Κανένα κολυμπητήριο δεν έχει κλείσει. Ναι, κλείσανε για 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, ναι, αλλά όχι όμως για 3 χρόνια. Μάλιστα. Συνεχεία. Και στο διατάφτα. Πιστεύω ότι στην κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Παυλίδη και με τους αρμόδιους εκεί των Δήμων, κάναμε μια πρόταση όλοι οι συλλόγοι να πληρώσουμε, όλοι, και μετά καταλήξαμε ότι και να πληρώσουμε είναι δώρο-άδωρο, πρέπει να γίνει, είπανε, θα κάνουν μια μελέτη με κάποιους καινούριους λέβετες, με κάποια μηχανήματα, με κάποια ηλιακά πάνω, και μείναμε εκεί. Με σκοπό να εξοικονομηθεί, δηλαδή, 40% ενέργειας. Ενέργεια. Ναι, 40. Και να μειωθεί το κόστος της θέρμανσης. Ναι, σίγουρα, ναι. Από εκεί πέρα όμως, από ό,τι είδαμε εμείς στο επιτόπιο ρεπορτάζ, είδαμε ότι χρειάζονται και κάποιες επισκευές, χρειάζονται και κάποια άλλα πράγματα εκεί μέσα. Αυτά. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, αλλά το θέμα είναι ας ανοίξει, έστω και με κάποια λίγη δουλειά, ας πούμε, έτσι. Γιατί δεν πάβουμε όλα τα παιδιά που είναι εδώ που κάνουν και κολύβει, γιατί εδώ μιλάμε για υγεία, δεν μιλάμε για ένα έργο. Για πόσα παιδιά μιλάμε περίπου? Από 600 μέχρι 1000, εγώ θα πω. Μάλιστα.
Και είναι κρίμα τα παιδιά αυτά, να πούμε. Εγώ... Είπατε προηγουμένως ότι δεχτήκατε την πρόταση να πληρώσετε. Έχετε κάποιους πόρους οικονομικούς με τους οποίους μπορείτε να ανταπεξέλθετε στα έξοδα αυτά? Είπαμε ότι το κάθε παιδί, ο κάθε γονέας πληρώνει στο σύλλογό μας 25 ευρώ, να το κάνουμε 30 και το τάλιρο διαφορά να πάει στο Δήμο. Μόνο και μόνο για να βοηθήσουμε. Που δεν είναι καλό και αυτό, γιατί έχουμε κρίση, έτσι. Και ο γονέας 30 ευρώ τώρα είναι και δύσκολα. Πέρα από εκεί πέρα θα σταθώ σε ένα άλλο θέμα, ότι εγώ σαν πρόεδρος στο ΔΙΑ υπήρχαν αθλητές που δουλεύανε 10, 12, 15 χρόνια με στόχους, με όνειρα. Οι αθλητές αυτοί ξαφνικά που έκλεισε η κυβερνήση μείνανε ξεκρέμαστοι. Δηλαδή αθλητές που ματώσανε, που λένε, και με παίρνανε με ένα τηλέφωνο και μου λέγανε «Πρόεδρε, τι κάνουμε τώρα?» και κλαίγανε τα παιδιά. Κλαίγανε και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί κόβεσαι τα όνειρα των παιδιών. Είχαμε σκοπό, είχαμε και αθλητές που είχαν πιάσει χρόνο, όριο λέγεται αυτό, χρόνο, να κολυμπήσουν Ευρώπη. Είχαμε προτάσεις από και ομάδες ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, για Αθήνα. Ο κάθε γονέας για τα παιδιά αυτά ξόδεψε. Ένα κάρο λεφτά, μαγιό, μετακομίσεις, ξενοδοχεία, προετοιμασίες, Βουλγαρίες πηγαίναμε. Αυτά τα παιδάκια τώρα μείναν καλά έτσι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και είπα και πριν ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα έργο κάτι, εδώ μιλάμε για υγεία, παιδεία. Εδώ δηλαδή είναι άθλημα, είναι υγεία. Τι θέλουμε τα παιδιά μας, δηλαδή να είναι στις καφετέρειες και στα τσιγάρα? Πώς βλέπετε να εξελιστεί η υπόθεση, θα ανοίξει τελικά κατά τη δική σας άποψη, πού έχετε καταλήξει? Αυτό θέλω να μου πείτε εμάς, για να ενημερώσουμε τον κόσμο της Κατερίνης. Τι θα γίνει με τον κολυμπητήριο, θα ξεκινήσει κάποια στιγμή, σας έχει δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Επειδή μιλάμε με τον υπεύθυνο του ΟΠΑΠ, που είναι ο κύριος Παυλίδης. ΟΠΑΠ με δύο πει, να διευκρινίσουμε. Είναι ο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης. Είναι ένας οργανισμός με πάρα πολλές αρμοδιότητες. Είναι η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η πρόνοιας, τα αθλητικά κέντρα δηλαδή, και το κολυμπητήριο. Είναι η παιδική σταθμή στον Δήμο Κατερίνης. Είναι η πολιτιστική σύλλογη και ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η πρόνοια. Είναι τα ΚΑΠΗ. Δηλαδή ένα μεγάλο αντικείμενο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται περί τα 4 εκατομμύρια, ο ετήσιος προϋπολογισμός. Ένα μεγάλο κομμάτι καλύπτεται, και συγκεκριμένα για τους παιδικούς, καλύπτεται από ΕΣΠΑ. Ένα ποσό αρκετά ικανοποιητικό. Και τα υπόλοιπα είναι από τακτικά έσοδα, τα οποία, όπως γνωρίζουμε, είναι σε χαμηλότερο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, μετά τις περικοπές που έχουν προκύψει, και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε. Ενέργειες δίνονται, αλλά εγώ πιστεύω ότι, και είμαι σίγουρος, ότι θα παραμείνουμε πάλι στις μελέτες και στα σχέδια και να είχαμε να λέμε. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν γίνεται αυτό όλο για να κερδίσουν χρόνο. Χρόνο και χρόνο και μήνες και πάει λέγοντας και πάει λέγοντας. Μακάρι να κάνουν τα παιδιά δουλειά και να ανοίξει αύριο. Γιατί τώρα αυτό που σας είπα και πριν είναι κατάντια. Για μένα είναι ό,τι χειρότερο. Μιλάμε για παιδεία, υγεία. Εγώ πιστεύω ότι τόσα χρόνια δεν υπήρχε κάποιος, δηλαδή, στον ΟΠΑΠ και υπεύθυνος που να γνωρίζει το αντικείμενο. Τι σημαίνει κολύβηση? Και σας λέω εγώ, γιατί να μην κλείσει ο πυρικός και να κλείσει? Τι πιο πάνω έχει? Τις διακρίσεις που έχει κάνει η πυρία σαν κολύβηση δεν την έκανε ούτε ο πυρικός, τίποτα άλλο. Αλλά δεν τα γνωρίζουνε. Έχουμε βγάλει αθλητές που βγήκαν στην Ευρώπη μετάλλια, δεύτερες θέσεις, τρίτες. Έχουμε βγάλει Φωκαίδη, Διαμαντίδη που πήγαν Ολυμπιάδες. Αυτά όλα. Ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σας σαν σύλλογος, και εσείς και οι υπόλοιποι σύλλογοι? Έχετε συνοηθεί μεταξύ σας? Ποια θα είναι το επόμενο σας βήμα? Μεταξύ μας, ναι, είμαστε πάρα πολύ καλά με τους συλλόγους, δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς θα το κυνηγήσουμε όσο μπορούμε. Θα κυνηγήσουμε, λένε, στον τύπο, στα κανάλια, εφημερίδες, μέχρι που σκεφτήκαμε να μάσουμε και όλους τους γονείς, μάνες από το κολυμπητήριο και να πάμε στο Δήμο έξω. Μες. Σαν μια κίνηση διαμαρτυρίας, ας πούμε. Δεν έχετε κάποιο άλλο όπλο να το αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα? Μα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Τι άλλο να κάνουμε? Αυτά είναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συγκινηθούν λίγο, να φιλοτιμηθούν λίγο, να ανοίξει η ρημάδα, η πισίνα, γιατί είναι ό,τι χειρότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και να είστε πάντα κοντά μας. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής, τελειώνοντας. Τι ούτι ημίν έδωκεν ηγεμόνες. Δηλαδή τέτοιοι είμαστε, τέτοιοι ηγεμόνες μας πρέπουν.
Όπως διαπιστώσατε, το πρόβλημα είναι χρόνιο. Η οργή ξεχυλίζει τόσο από τους συλλόγους όσο και από τους γονείς και από τους πολίτες δηλαδή για το θέμα αυτό. Το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι νέας εντολής. Ο Θεός ξέρει ποια θα είναι η συνέχεια. Τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά, είναι πολύ χειρότερα τελικά από ό,τι νομίζαμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα και μόλις μάθουμε κάτι νεότερο, εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε. Από το κολυμβητήριο Κατερίνης, Πέτρος Σταθακόπουλος για την διαδικτυακή τηλεόραση sporeas.tv.